μαθαίνουν αυτή τη δική μας εμπειρία. Για να σας απαντήσω στην ερώτηση, ας πούμε, ή στην παρατήρηση που κάνατε. Έλεγαν αυτό. Πώς τελικά είναι υπάλληλοι, εκβιάζονται, δεν ξέρω τι, και τους αναγκάζουν να κάνουν όλα αυτά. Ειλικρινά επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα πριν περί σχολών σκέψης. Δεν είναι ότι... πώς να σας το πω. Θεωρώ ότι αυτός που τα κάνει, τα πιστεύει κιόλας. Πιστεύει ότι κάνει το σωστό. Γιώργο, να σε ρωτήσουμε, μήπως υπάρχει και οικονομική διάσταση του θέματος, δηλαδή μήπως κάποιοι τα πήραν στην Αργεντινή, μήπως κάποιοι τα παίρνουν και στην Ελλάδα, είναι θεωρία συνωμοσίας αυτό, δηλαδή μήπως κάποιοι σε θέση κλειδιάς, μιλήσουμε καθαρά, πολιτικοί, είναι στο κόλπο και γίνονται πλούσιοι για τις επόμενες γενιές, γιατί εντάξει ιδεολογία και η σχολή του Σικάγου, αλλά ξέρεις, οι πιο πολλοί από δάφτους είναι οι ληστές, δεν μπορώ να μην πιστέψω, ας πούμε, και διάφορες φήμες που κυκλοφορούν για τα CDS και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν στην εποχή της Αργεντινής πήραν CDS, αλλά αναρωτιέμαι αν κάποιοι εκεί πέρα γίνανε πάμπλουτοι από το πείραμα της Αργεντινής. Όχι, τέτοιο πράγμα εγώ δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω, ωστόσο, είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά στην κυβέρνηση και είχαν άμεση πληροφόρηση είχαν φροντίσει έγκαιρα να βγάλουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Για να σώσουν τα λεφτά τους. Όπως γίνεται και εδώ. Ακριβώς. Και τάχα μου θα τους πιάσουμε και θα τους φορολογήσουμε. Λοιπόν, αυτό εγώ γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η πορεία των 10 χρόνων που σας είπα, που έγινε επί εποχή Μένων, ήταν τόσο τρομακτική όσο είναι και εδώ. Και επαναλαμβάνω ότι όλος ο κόσμος έβλεπε και η περίφημη μεσαία τάξη που ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην Αργεντινή έβλεπε την ψαλίδα να μεγαλώνει μεταξύ πλούσιων και φτωχών, έβλεπε το τι συνέβαινε κάθε μέρα, έβλεπε τις εταιρείες, έβλεπε, αλλά δεν αντιδρούσε. Όπως και εγώ. Να σας θυμίσω, ακριβώς, να σας θυμίσω ότι στην Αργεντινή συντριπτικό κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που λέμε Ευρωπαϊκός Νότος. Έτσι, προέρχονται μάλιστα και από μετανάστες, είτε Έλληνες είτε Ιταλούς, που πήγαν και έμειναν στην Αργεντινή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν ακριβώς την ίδια αντίληψη για τα πράγματα που έχουμε και εμείς εδώ. Η τηλεόραση τους έδειχνε reality, η πολιτική ζωή είχε γίνει show. Όλος αυτός ο ευθελισμός, όλος αυτός ο καταναλωτισμός τον οποίο βιώνουμε, ότι είσαι κάποιος όταν οδηγείς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή πηγαίνεις εκεί το Σάββατο το βράδυ, αυτά τους απασχολούσαν. Έτσι. Βγήκαν στο δρόμο η μεσαία τάξη, έτσι. Ναι. Όταν η κυβέρνηση έβαλε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη τους, δηλαδή όταν τους δέσμευσε τις καταθέσεις. Τότε βγήκαν στο δρόμο, τότε έγινε η ανατροπή της κυβέρνησης Ντελαρούα με τις περίφημες εικόνες που η κυβέρνηση θεραπεύει με ελικόπτερο από την Κάσα Ροσάδα, από το Προεδρικό Μέγαρο, στο κέντρο του Μπουένος Άιρες. Υπέροχες εικόνες. Αυτό συνέβη λοιπόν. Και παρά και με νεκρούς και με πολλούς τραυματίες, η κυβέρνηση ανατρέπεται. Είχανε βάλει Γιώργο Χαράτσια στα δικά μας εδώ, μέσα από τη ΔΕΗ και μέσα από όλα αυτά. Ναι, σαφώς, δεν το συζητάμε. Υπήρχαν ανάλογα μέτρα. Δεν υπήρχε αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρετε, αλλά υπήρχαν ανάλογα μέτρα. Αυτό είναι παγκόσμια πραγματοποίηση, αλλά δικιά μας, έτσι. Γιώργο, δώσ' μας ένα λεπτό ακόμη για το διάλειμμα των και μισή. Θα επανερχόμαστε μαζί σου, όπως επίσης και με τον Γρηγόρη Ψαγιανό, τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Θα τον βγάλουμε και αυτόν στον αέρα. Γιώργο, δώσ' μας ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Είναι τα αιχμηρά αντικείμενα με τον Χρήστο Λογαρίδη και τον Βασίλη Μπόνιο, στη γραμματεία η Έλληνα Αντωνάκου, στον ήχο η Φωτεινή Καρακούση, στις ειδήσεις η Λένα Βασιλάκου. Είμαστε στο ράδιο 9, στους 98,9. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ο οποίος έζησε και κατέγραψε τα γεγονότα της Αργεντινής. Ζει αυτή τη χώρα μια δεκαετία από κοντά και τώρα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα του ξυπνάνε εκείνες τις μνήμες. Άκουσα προχθές τις ειδήσεις, Γιώργο, ότι οι μισθοί στην Αργεντινή αυξήθηκαν 25% και ο ανώδυνος μισθός έφτασε, αν δεν κάνω λάθος, τα 400-500 ευρώ. Δεν είναι σοκαριστικό αυτό, 500 ευρώ σήμερα? Η Αργεντινή πάει αυτή τη στιγμή καλά. Παρουσιάζει μια ανάπτυξη γύρω στο 6% και γενικά
όλη η ατμόσφαιρα δεν θυμίζει σε τίποτα όλα αυτά τα τραγικά που συνέβησαν 10 χρόνια πριν. Να πούμε και μια καλησπέρα στο Γρηγόρη, τον Ψεργιανό, τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σας, τι κάνετε, γεια. Μια χαρά. Σας ακούω. Συνεχίστε, συνεχίστε. Καλά θα λέτε. Γρηγόρη, έχουμε μείνει άναυδοι. Καθώς ο Γιώργος μας περιγράφει σκηνές Αργεντινής, φίλε μου. Ναι, ακούω. Σαν αυτές που μας, για τις οποίες μας προειδοποίησε ο Βενιζέλος λίγο πριν φύγει για να συναντήσει τα αφεντικά του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Λοιπόν, ναι, Γιώργος, ακούμε, φίλε. Ναι. Γρηγόρη, μπορείς να παρέμβεις όποτε θέλεις να ρωτήσεις και εσύ τον Γιώργο τα πάντα, έτσι. Ακούμε, παρακολουθούμε, εντάξει. Γιώργο, λοιπόν, ο λόγος εσένα. Έλεγα λοιπόν ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή, 10 χρόνια μετά την διατάρρευση την οικονομική, πηγαίνει καλά. Υπάρχει ένα θέμα με τον πληθωρισμό, ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αλλά αυτό τελικά είναι μια αρρώστια του συστήματος, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα αυτό συνέβη. Μία τεράστια ομοιότητα που ξέχασα να πω πριν ήταν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίφημης, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ τελευταία, του εξορθολογισμού της, στη δεκαετία του 90 επιμένε, αυτό που είναι εκπληκτικά όμοιο είναι η διαφθορά και η διαφθορά στους κόλπους του πολιτικού συστήματος, όπου σκάνδαλα τα οποία ενεπλάκησαν πολιτικοί, ναι, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Έγιναν γνωστές στις εξεταστικές επιτροπές και δεν τιμωρήθηκαν κανένας ποτέ. Και στην Αργεντινή δηλαδή οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν για να αφηγαλύψουν ουσία το σκάνδαλο. Γρηγόρη, τι λες γι' αυτό που είσαι στη Βουλή? Συνήθως αυτές οι επιτροπές, οι ανακριτικές, προανακριτικές, οι επιτροπές ελέγχου κτλ. Είναι συγκάλυψης και κουκουλώματος. Συνήθως έτσι είναι. Έχουμε ένα πελατειακό σύστημα το οποίο διευθύνεται από αυτό το διευθυντήριο που διευθύνεται, το οποίο καλύπτει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι απίστευτο αυτός ο νόμος περιφθής υπουργό. Δηλαδή στην ουσία σου λέει κάνε ό,τι γουστάρεις. Δεν μπορείς ποτέ. Και αυτό και η αθυμία για διάφορα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έρεται αυτοδικαίως και αυτόματα δηλαδή. Και να μην υπάρχει και ασυλία για μια σειρά δικημάτων, εν πάση περιπτώσει. Και ο νόμος περιευθύνσης υπουργών. Το έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ πριν ξεσπάσει η οικονομική αυτή κρίση, που είναι και πολιτική και κοινωνική. Είχαμε ζητήσει την κατάργηση, την άρση. Τον οποίο νόμο τον έφτιαξε ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Κοίταξε, έρχεται κάποια στιγμή που όλοι αρχίζουν και συζητάνε πράγματα που πριν από 3 χρόνια ήταν λαύροι εναντίον τους. Τώρα δηλαδή μιλάνε, έχουν αρχίσει και ψελίζουν για άνοιγμα λογαριασμών. Το οποίο εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν, γιατί είναι κότες. Δεν θα το κάνουν, γιατί είναι χρηματοδοτούμενοι από αυτούς τους λογαριασμούς. Θα δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει. Μα από όσο ξέρω, τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτή η Black Rock, ας πούμε, αυτό το heavy metal συγκρότημα που ελέγχει τις τράπεζες, που φαντάζομαι, δηλαδή, άμα φάνησαν ότι οι τραπεζίτες, τι λαμόγια είναι, φαντάζομαι ότι είναι αυτοί που ελέγχουν τους τραπεζίτες. Απίστευτο. Μα είναι φοβερό. Αλλά βρήκανε στην Αγροτική ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασό χρωστάνε από 200 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα πληρώνουν. Είναι τρομερό, δηλαδή υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις. Υπάρχουν 30 άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει από διάφορα πόστα αυτή τη χώρα, από ανάλογα υπουργεία, από διεύθυνση οργανισμών, από ΔΕΚΟ κτλ. Οι οποίοι έπρεπε να έχει δημευθεί η περιουσία τους. Ότι το 1974 και το 1980 δεν είχαν παπούτσια να φορέσουν και τώρα έχουν 4 βίλες, 3 σκάφη, 2 νησάκια, 3 ελικόπτερα, ξέρω τι. Κάτα λεπτό που λένε μόνο για να φύγουν, έτσι. Και τους λογαριασμούς επενδύσεις, ας πούμε, εδώ και εκεί, σπίτια στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Έχουν βγάλει λεφτά στη Λευκοσία, στις ευρωβουλευτικές τράπεζες. Γρηγόρη, εσύ μέσα από... ζεις όλη αυτή την κατάσταση μέσα από το κοινοβούλιο, έτσι. Είσαι... Μέσα δεν υπάρχει μέσα. Τι μέσα, μέσα, ναι. Και ο καφετζής είναι πιο μέσα από μένα. Είσαι βουλευτής. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι λέω. Αν είσαι βουλευτής, δεν σημαίνει ότι είσαι μέσα. Αν είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, τότε είσαι μέσα. Κάπως. Αυτό που. Ναι, σου πω, ίσως το διατύπωσα λάθος. Θέλω να πω, παιδί μου, αυτούς τους ανθρώπους τους ζεις από κοντά.
Εσύ βλέπεις να συνειδητοποιούν τι ακριβώς κάνουν? Όχι, παίζουν τις κουμπάρες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Παρόλο που έχουν ένα πανικό, παρόλο που είναι φοβισμένοι, δεν μπορούν να πάνε στα χωριά τους και στις περιφέρειες τους, παρόλο που οι μισοί δεν θα εκλαγούν στις εκλογές, όποτε για να γίνουν, από αυτούς που είναι τώρα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, πάνω από τους μισούς δεν θα ξαναεκλεγούν. Και δεν θα ξαναεκλεγούν και ποτέ, μάλιστα. Θα μου πεις τι τους νοιάζει, έχουν κάνει διάφορες μπάζες, ας πούμε, και καβάτζες. Μερικοί από αυτούς, όχι όλοι, μερικοί από αυτούς. Έτσι. Να σας πω κάτι. Αλλιώς... Πες μου, συνέχισε. Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι όλοι, έτσι. Εντάξει, σαφώς δεν είναι όλοι. Αλλά έχω και μια εντύπωση, Γρηγόρη, ότι για να ανέβεις ιεραρχικά σε αυτό το πράγμα που λέγεται και κοινοβούλιο, τόσο πάντων πολιτικά κόμματα, αν δεν είσαι και λίγο λαμό, και δεν σε αφήνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί που είναι εντάξει, να το πούμε έτσι, δεν νομίζω ότι εύκολα μπορούν να... Να σου πω κάτι. Δουλεύεις σε μια εφορία που τα παίρνουν όλοι. Και εσύ είσαι ο μαλάκας στη γωνία που είσαι κύριος, αξιοπρεπής. Και είσαι κύριος. Δεν τα παίρνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Θα είσαι ο πρώτος που αφήγεις τώρα με τις εφημερίδες. Είσαι δακτυλοδεικτούμενος, είσαι ο μαλάκας της παρέας, εντάξει, και χαλάς και την πιάτσα. Ακριβώς. Και όλοι σε σηκαίνονται. Το ίδιο γίνεται αν είσαι ένας υπουργός τέτοιος. Ή αν είσαι ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος τέτοιου τύπου. Οι άλλοι που φυλάνε τσίλιες, όσοι φυλάνε τσίλιες και όσοι τρώνε, γιατί πρέπει να ανοίξει μια παρένθεση για να πούμε ότι τώρα. Σε αυτή την κατάσταση την τραγική γίνεται στο παρασκήνιο ένα πολύ μεγάλο φαγοπότη. Ενώ δηλαδή έχουν σφίξει κόλλοι, ας πούμε, έχουν πάει μισθοί, συντάξει εκεί που πάνε, προχωράμε σε αυτά τα τραγικά, τα δραστικά μέτρα. Μερικά από αυτά πρέπει να γίνουν. Έπρεπε να γίνουν και πολλά χρόνια πριν. Ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όχι έτσι, γιατί έτσι τώρα όπως γίνεται... οριζόντια μάλιστα, χωρίς αυξομοιώσεις ανάλογα με το βαλάντιο και τη δυνατότητα του καθενός, σου λέει ας πούμε τέλος ακινήτου και πάει. Δηλαδή έχει ένα 4 μαγαζιά ξενίκια σε ένα χωριό που τα έχει αφήσει ο παππούς του και έχει ένα 4 μαγαζιά στη Μιχαήλ Βόδα ή στην, ξέρω εγώ, στην παραλία, στη Γλυφάδα και τα νοικιάζει και πληρώνει το ίδιο γιατί τα τετραγωνικά, ανάλογα με τα τετραγωνικά και αηδίες. Αυτά δηλαδή πρόσφυγε, είναι μια ισοπαίδωση. Η οποία χτυπάει τους ασθενέστερους και τους μεγάλους αφήνει αδιάφορους, δηλαδή δεν μηδρώνουν τα αυτοί τους. Αν αυξηθούν τα καύσιμα, τα τσιγάρα και τα ποτά, θα το καταλάβει ο άλλος, ας πούμε, τα δισεκατομμύρια. Γρηγόρη, έχεις απόλυτο... Ενσένα θα σε τσούξει. Γρηγόρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην κατάσταση τώρα, ενώ παίρνονται αυτά τα μέτρα, που φαίνονται και αναποτελεσματικά, δεν αποδίδουν. Μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει. Χειρότερα τα κάνουν. Και γι' αυτό τρέχουν από εδώ και από εκεί πανικόβλητοι όλοι οι φωστήρες. Λοιπόν, ή έξω και μέσα. Λοιπόν, τώρα σε αυτή την τραγική κατάσταση κάποιοι τρώνε χοντρά. Υπάρχει ένα μεγάλο φαγοπότη ακόμα. Πάνω σε αυτό, Γρηγόρη, θα σου πω το εξής. Η Βασιλική Σιούτη στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, η οποία κυκλοφορεί σε λίγες ώρες, αποκαλύπτει ότι η Άννα Διαμαντοπούλου, η Σεγκολένε Κοζάνης, έκανε διαγωνισμό εκτός ΑΣΕΠ για να προσλάβει 150 νεολαίους στο Ινστιτούτο Νεολαίας. Όπως αποδείχθηκε, ήταν νεολαίοι το ΠΑΣΟΚ της περιοχής. Αλλά δώσ' μου ένα λεπτό να θα το σχολιάσουμε μαζί μετά, όπως επίσης και το γεγονός ότι ήσουν αστιχάγη για τις περίφημες γερμανικές αποζημιώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να ξαναρωτήσω, το Γιώργο τον Αβγερόπουλο, βλέποντας τους Έλληνες σήμερα να μην αντιδρούν, αν έχει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Πού οφείλεται αυτή η παθητικότητά μας, Γιώργο, κατά τη γνώμη σου? Στον τρόπο με τον οποίο μας εκπαίδευσαν όλο αυτόν τον καιρό να ζούμε. Πηγαίνοντας και γράφοντας όλη αυτή την ιστορία που συνέβη στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, αγανακτισμένος λες. Έκπληκτος είδα ανθρώπους 17 χρονών να μου λένε ότι φιλαράκι, εγώ δεν ενδιαφερόμαι καθόλου για την πολιτική, χεσμένος τους είχα. Αλλά αυτό το πράγμα εδώ πέρα που συμβαίνει μου αρέσει, με εκφράζει και είναι η πρώτη μου επαφή, αν θέλεις, ας πούμε, με τα τέτοια. Δηλαδή, τι χρέος και αυτά, εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Δηλαδή, δεν ήξερα τίποτα. Αυτό δηλαδή, είναι τραγικό, εσύ. Όχι, είναι τραγικό.